θεσμών σας καλωσορίζω στην απόψινή εκδήλωση. Είναι η ετήσια τελετή βραβεύσεων της δεύτερης κατηγορίας. Φέτος ενσωματώνουμε και το Κυπριακό Πρωτάθλημα, το γυναικείο πρωτάθλημα, το οποίο θα βραβευτεί για πρώτη φορά. Όπως κάθε χρόνο τέτοια περίοδο, ο ΠΑΣ τιμά όσους διακρίθηκαν στην σεζόν που λύγει, αναδεικνύοντας ουσιαστικά τους πραγματικούς πρωταγωνιστές. Για να χρησιμοποιήσουμε ένα αμοιβό ποδοσφαιρικό όρο, για να ξεκινήσουμε την απόψινή εκδήλωση, καλούμε στο βήμα τον πρόεδρο του ΠΑΣ, Πιέρη Σέντρα. Αγαπητοί οικοδεσπότες, εκπρόσωποι της ΚΟΠ, εκπρόσωποι του ΚΟΑ, εκπροσώποι σωματείων, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, φίλοι ποδοσφαιριστές, ποδοσφαιρίστριες και συνεργάτες, κυρίες και κύριοι. Ο ΠΑΣΠ σας καλωσορίζει απόψε στη ξεχωριστή αυτή βραδιά για την ανάδειξη των κορυφαίων της Β' κατηγορίας και των κορυφαίων του γυναικείου ποδοσφαίρου της περίοδου 2014-2015. Ο ΠΑΣΠ διεξάγει τα τελευταία 5 χρόνια με τη συμμετοχή των ποδοσφαιριστών τις βραβεύσεις αυτές με σκοπό να αναδείξει τους πρωταγωνιστές του αθλήματος και στις πιο μικρές κατηγορίες. Για πρώτη φορά φέτος συμμετέχει και το γυναικείο ποδόσφαιρο, αφού πλέον οι περισσότερες ποδοσφαιρίστριες είναι μέλη του ΠΑΣΠ. Ο ΠΑΣΠ πιστεύει ότι οι ομάδες Β' κατηγορίας και του γυναικείου πρέπει να στηριχθούν οικονομικά αλλά και λειτουργικά με τέτοιο τρόπο που να μειωθεί η ψαλίδα της διαφοράς τους από τα σωματεία της πρώτης κατηγορίας. Το ενιαίο συμβόλαιο με τους ελάχιστους όρους που συμφωνήθηκαν ανάμεσα στην ΠΑΣΠ και UEFA θα ισχύουν και αυτές τις κατηγορίες από την νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Ο ΠΑΣΠ πιστεύει ότι οι ομάδες Β' κατηγορίας και του γυναικείου πρέπει να στηριχθούν οικονομικά αλλά και λειτουργικά με τέτοιο τρόπο που να μειωθεί η ψαλίδα της διαφοράς τους από τα σωματεία της πρώτης κατηγορίας. Το ενιαίο συμβόλαιο με τους ελάχιστους όρους που συμφωνήθηκαν ανάμεσα στην ΠΑΣΠ και UEFA θα ισχύουν και αυτές τις κατηγορίες από την νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Και να καλέσουμε την κυρία Ανίτα Δημητρίου, την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Πανεπιστημίου Γιούκλαν, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Έχουμε κύριε πρόεδρε του ΠΑΣ, κύριε πρόσωπε του ΚΟΤ, ΚΟΑ, κύριε πρόεδρε της ΚΟΑ, εκλεκτοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενούμε στο Πανεπιστήμιο Γιούκλαν Σάιπρου στην αθλητική διοργάνωση για την ανάδειξη της κορυφαίας ενδεκάδας της δεύτερης κατηγορίας και του γυναικείου πρωταθλήματος, καθώς επίσης και τους πρώτους χώρες σε δεύτερη, τρίτη και τέταρτη κατηγορία. Η αθρώα συμμετοχή ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών μέλη του ΠΑΣΠ στη σημερινή αθλητική διοργάνωση προβάλλει με τον πιο αποδοτικό τρόπο την ανάγκη προώθησης της φυσικής δραστηριότητας αλλά και της γενικότερης στήριξης και αποδοχής τέτοιων αθλητικών δραστηριοτήτων ως απόδειξη αναγκαιότητας. Λοιπόν, θα καλέσω στο βήμα τον προπονητή της Εθνικής Γυναικών, τον κύριο Άντρο Βασιλείου, για την πρώτη απονομή που αφορά την καλύτερη τερματοφύλακα του γυναικείου ποδοσφαίρου, που δεν είναι άλλη από τη Μανταλένα Χρήστη της ΑΕΚ Εθνοφόλια. Με 40 γκολ. Ήταν ο στόχος σου αυτός, το επεδίωκες αυτό το βραβείο από την αρχή της σεζόν. Σόνια μου, και ο Παναγιώτης Ιωάννου, επίσης της ΠΑΠΟΥ, άρωμα πρώτης κατηγορίας στην πράγμα στον περιοχή αγαπητικό.
να μείνετε στο βήμα για Αλέξη, αν θέλετε να μείνετε για ένα σχόλιο, ένα χαιρετισμό.